Καλώς ορίσατε στο News Hub, κύριε Πασπάτη, αγαπητέ γιατρέ. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βαρδάκη, και εσάς και το ακροατές σας, όπως και τον σταθμό του, όπως και το site του News Hub. Πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνδιαλλαγούμε. Για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, η οποία εκτιμάμε ότι θα βγάλει αρκετά πολιτικά συμπεράσματα για αυτούς που θα την ακούσουν σε σχέση με τον πολιτικό σας βίο από εδώ και πέρα. Και η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Λένε πολλοί, αρκετοί πολίτες, ότι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης είχε μία επιτυχημένη θητεία σε ένα ταραγμένο περιβάλλον στο Δήμο Ηρακλείου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν ένας καλός τιμονιέρης, σταθερός και άντεχε τα τρατάγματα του Δημοτικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις. Τι θέλει τώρα να πάει να μπλέξει με την πολιτική, γιατί περί πολιτική πρόκειται όταν θέλει να ασχοληθεί με το Εθνικό Κοινοβούλιο. Άλλο η πολιτική του Εθνικού Κοινοβουλίου και άλλο η πολιτική του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε πριν σχολιάσω, πριν δώσω την απάντησή μου στο ερώτημά σας, να κάνω ένα σχόλιο για τον αποθανόντα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μανούσο τον Βολουδάκη, με τον οποίο μας συνέδε μια ισχυρή φιλία για αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του και να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με μια συγκεκριμένη και αταλάντευτη πολιτική, με μια συγκεκριμένη και αταλάντευτη ηθική, και νομίζω ότι τίμησε την Κρήτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Γιατί εκτός από βουλευτής του Νομού Χανίων ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας πολύ καλός οικονομολόγος. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Νομίζω ότι ήταν μια κακή σήμερα μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχασε έναν από τα διαμάντια της, έναν από τους ανθρώπους που την τίμησαν στον μέγιστο βαθμό. Ερχόμενος τώρα στην ερώτησή σας. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Προείδρευσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος ήταν μια περίοδος που η διοίκηση, η Δημαρχία Λαμπρινού, είμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Τότε αναλάβαμε το Δήμο, οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαν ξαναυπάρξει Δημοτική Συμβούλη. Εγώ είχα ξαναυπάρξει το 2002-2006 με σαν Δημοτικό Σύμβουλο Αντιπολίτευσης. Δεν είχα όμως ξαναυπάρξει Δημοτικό Σύμβουλο και ειδικά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της πλειοψηφικής παράταξης του Δήμου. Και οι περισσότεροι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είχαν ξαναυπάρξει Δημοτική Συμβουλή. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι είχαμε βήματα τα οποία ήταν λίγο πρωτόγνωρα για μας. Την πρώτη περίοδο, αν και φαινόταν να ήταν φαινόταν στον κόσμο πιο θυελώδης, τα πράγματα για μένα ήταν λίγο πιο εύκολα, δεδομένου ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία την οποία είχε η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα κάποια θέματα μπορούσαν να περνάνε πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δύναμη πολιτών, στην οποία και εγώ μαζί με τον Βασίλη τον Λαμπρινό είμαστε από τους πρωτεργάτες της, είχαμε πάντα μια βαθιά άποψη δημοκρατικότητας, ένα βαθύ σεβασμό στη δημοκρατικότητα. Πάντα προσπαθούσαμε, και ας μην ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις, τουλάχιστον να υπάρχει ένας διάλογος, να υπάρχει μια συνομιλία πολιτική, πάντα μιλάμε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο βαθμό που τουλάχιστον να πούμε τα επιχειρήματά μας και να μπορέσουμε να είναι πιο στέρες οι απόψεις μας, ακόμα και αν δεν τις ψήφιζε τότε η αντιπολίτευση. Το 2019 τα πράγματα άλλαξαν με αυτό τον εκλογικό νόμο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ήταν πολιτικά, βάζω το ρήμα πολιτικά γιατί η επόμενη λέξη, το άθλιος, το επίδημα πολιτικά, γιατί το άθλιος είναι σαν επίθετο βαριά λέξη, αλλά ήταν πολιτικά άθλιος. Και δημιούργησε αυτά τα τερατουργήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στα δημοτικά συμβούλια της χώρας. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι και το Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου τι γινόταν. Έγιναν οι εκλογές με την απλή αναλογική, εξελέγησαν οι παρατάξεις, αυτό είναι απόλυτα σεβαστό, και μετά τη δεύτερη Κυριακή, με ένα απόλυτα πλειοψηφικό σύστημα, εκλέγεται ο Δήμαρχος. Θα μπορούσε, εάν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, να πει ότι εγώ, κύριε, αφήνω την Κυριακή, στην πρώτη Κυριακή, εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και αφού εξελέγησαν με την απλή αναλογική οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, ας τους υποχρεώσω να
να συνομιλήσουν μεταξύ τους, τη συνομιλία πάντα σε λέξη εισαγωγικά, και να εκλέξουν τον Δήμαρχο Ηρακλείου από αυτό το σώμα των 49 βουλευτών, οι οποίοι είναι Δημοτικό Συμβούλιο που έχουν εκλεγεί. Αλλά αυτό δεν έγινε και πήγαμε τώρα σε μια διχασμένη, σε ένα πρόσωπο του Ιαννού, σε ένα Ιαννό που έχει δύο απόψεις, δύο όψεις, και μια να έχουμε την απλή αναλογική με την οποία εξελέγησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και την επόμενη Κυριακή να έχουμε το απόλυτο πλειοψηφικό σύστημα να εκλέγει το Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος φυσικά έχει και την άμεση υπευθυνότητα απέναντι στους δημότες οι οποίοι τον εξέλεξαν. Σε αυτή τώρα η περίοδος ήταν πιο δύσκολη η θέση μου, διότι θα έπρεπε σε ένα βαθμό, όσο γινόταν, να ομογενοποιήσω απόψεις, να ομογενοποιήσω τάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν ήταν, πάρα πολλές φορές δεν ήταν εφικτό. Δεν ξέρω αν ήμουν καλός πρόεδρος, αυτό δεν το ξέρω, κύριε Βαρδάκη. Ξέρω ότι προσπάθησα και τουλάχιστον βοήθησα στο να μην δημιουργηθούν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις, οι οποίες θα ήταν εναντίον του Δημότη της πόλεως του Ηρακλείου. Πολλές συνεδριάσεις ήταν ταραχώδεις, όμως αυτό που μένει τελικά είναι ότι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης ως πρόεδρος κατάφερνε και κουμάνταρε τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, έχω πια, παρότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι επαγγελματίας γιατρός εγώ, έχω πια μία, ίσως από τις μεγαλύτερες πια εμπειρίες στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν θα αποστώ τις θέσεις αυτής του χρόνου το Δεκέμβριο, θα είμαι σχεδόν, θα είναι κοντά 10 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα είχα μία εμπειρία και ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσα ήταν διπλός. Το πρώτο πράγμα ήταν να μπορέσω, γιατί είμαι πάντα από αυτούς που λέμε τους ανθρώπους που θέλουν να γίνονται πράγματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να συζητάνε πολύ. Είναι έτσι η ζωή μου. Εμένα μου αρέσει να κάνω πράγματα και μου άρεσε και η Δημοτική Αρχή να κάνει πράγματα. Το πρώτο που με ενδιέφερε ήταν να περνάνε οι αποφάσεις. Και όταν λέμε να περνάνε οι αποφάσεις, για να γίνονται, κινήσεις. Μπορεί κάποιος συνάδελφος από τις άλλες παρατάξεις να πει ότι αυτές τις κινήσεις οι οποίες ψηφίζονται να ήταν λαθασμένες. Δεν πειράζει. Να γίνονται όμως. Εμένα αυτό το οποίο, και το έχω πει και σε άλλη μου συνέντευξη, το οποίο μισώ είναι το πολιτικό έλος. Είναι δηλαδή την ακινησία. Θέλω η χώρα, θέλω η πόλη του Ηρακλείου να κινούνται. Να κινούνται και κάποια μπορεί να είναι λάθος, μπορούμε να τα διορθώσουμε. Αν είμαστε κινητικοί, πολιτικά κινητικοί, τότε μπορούμε να κάνουμε καλό στον πολίτη ή στο δημότη. Το δεύτερο το οποίο πάντα σκεφτόμουν ήταν ότι αν θα έπρεπε, θα προσπαθούσα πάντα οι αποφάσεις να είναι προς το καλό του Δημότη. Δηλαδή, επειδή ειδικά σε αυτή τη δημοτική περίοδο δεν είχαμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς της Δημοτικής Αρχής, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα, πολλές φορές παίρναμε θετικά σημεία τα οποία μας έλεγε η αντιπολίτευση, και πολλές φορές αυτές η ομογενοποίηση λειτουργούσε και επί τα βελτίω. Και δεν ήμασταν εμείς αρνητικοί ποτέ, και βασικά δεν ήταν αρνητικός ο Δήμαρχος, ο Βασίλης ο Λαμπρινός, ο οποίος δίνει και τον πολιτικό τόνο λειτουργίας της Δημοτικής Παρατάξεως, που είχαμε και την εκτελεστική εξουσία. Είμαστε πάντα ευχαριστημένοι και επικοινωνούσαμε πάρα πολύ καλά, και τις πολύ καλές απόψεις μπορεί να μας έλεγε η αντιπολίτευση. Τώρα η Δημοτική Αρχή της Δυνάμεως που είμαστε αυτή τη στιγμή, αυτή μάλλον η Δημοτική Περίοδος, ολοκληρώνεται σιγά σιγά, δηλαδή μας μένει περίπου ένα εξάμηνο, πραγματικό εννοώ, διότι μετά τον Αύγουστο που θα προκηρυχθούν οι τοπικές εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι η δημοτική εξουσία θα έχει περισσότερο, η δημοτική αρχή, ένα υπηρεσιακό και πολύ λιγότερα ενεργό πολιτικό χαρακτήρα. Τελικά το μικρόβιο της πολιτικής, όπως προείπα στην έναρξη, υπερίσχυσε σε εσάς. Γιατί άλλο η αυτοδιοίκηση και άλλο. Εγώ δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την αντωνυμία του εγώ πολλές φορές, ναι, αλλά οι απόψεις μου ήταν πάντα συγκεκριμένες και γι' αυτό το πράγμα κατηγορήθηκα, και οι επιθυμίες μου ήταν πάντα συγκεκριμένες. Δεν θέλω να ξεχνάει ποτέ κανείς ότι εξελέγει πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το αρχές του 14, το Μάιο του 14 Δημοτικός Σύμβουλος, το Σεπτέμβριο του 14 πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόλα αυτά εγώ δεν κοροϊδεύσα τον κόσμο. Τον Ιανουάριο του 15 εξετέθη με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιανουαρίου του 15, όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε δύσκολες εκλογές τότε για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ δύσκολες, θυμάστε τώρα τις καταστάσεις. Το μνημόνιο στο απόγειό του. Και βγήκα πρώτος επιλαχών βουλευτής, δεύτερος μετά τον κύριο Αυγενάκη. Άρα οι επιθυμίες μου και οι διαθέσεις μου νομίζω ότι είχαν συγκεκριμενοποιηθεί από τότε, δηλαδή κοντά πίσω 7-8 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι εξέπληξα κανένα, και ο λόγος για τον οποίο
θέλω το κοινοβούλιο είναι ότι πιστεύω ότι οι δικές μου γνώσεις, οι δικές μου εμπειρίες θα βοηθήσουν πιο πολύ στο κεντρικό κοινοβούλιο παρά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι γνώσεις μου που έχω πάνω στο σύστημα υγείας, οι γνώσεις μου που έχω πάνω στο σύστημα της παιδείας, της τριτοβάθμιας, όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα είμαι πιο χρήσιμος στο Εθνικό Κοινοβούλιο παρά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό δεν πειράζει. Και αυτό είναι αυτά τα οποία πιστεύω εγώ. Ο κόσμος θα τα κρίνει. Αν ο κόσμος κρίνει και επιθυμεί να βρεθώ στο κοινοβούλιο και να προσθέσω κάτι θετικό με την εμπειρία μου, έχει καλώς. Αν ο κόσμος δεν το επιθυμεί, παραμένουμε άνετα και στη δουλειά, μας, την οποία είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αφού γκράζεστε την κοινωνία, μου είπατε, και το κατανοώ, είστε κάθε μέρα με δεκάδες ασθενείς, συνομιλείτε μαζί τους, σας λένε τον πόνο τους, τα προβλήματά τους, τα θέματα της επιβίωσης, της καθημερινότητας. Ποια είναι τα πρωτεύοντα, λέτε, για αυτούς που πρέπει να επιληθούν από την επόμενη κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, όταν βρίσκεσαι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπως είναι το Βενιζέλιο νοσοκομείο, αντιλαμβάνεστε ότι εκτός από την μάχημη ιατρική, την οποία ασκώ για πάρα πολλά χρόνια, γίνεσαι και κοινωνός των προβλημάτων των ανθρώπων. Για αυτό σας ερωτώ. Η ιατρική πάντα συνδυάζεται και είναι μάλιστα... Ο ασθενής, ο άρρωστος, ο οποίος έχει τον πόνο του, χάνει το χρόνο του με την ασθένειά του, τα προβλήματα μεγενθύνονται, πολλαπλασιάζονται εκθετικά εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο έχει ο μέσος Έλληνας είναι το πρόβλημα το οικονομικό, ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού, το πρόβλημα της ακρίβειας, αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Και παρότι κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το 19, κατά την προσωπική μου γνώμη, έκανε πράγματα τα οποία ήταν εξαιρετικά προς τη θετική κατεύθυνση, οι συνθήκες οι οποίες υπήρξαν και οι οποίες ήταν de facto, δεν μπορούσε δηλαδή να τις αποφύγει, ούτε τον COVID μπορούσαμε να αποφύγουμε, ο οποίος ουσιαστικά αδρανοποίησε την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια κινητικότητα για 2 χρόνια. Ούτε μπορούσαμε να αποφύγουμε τα αποτελέσματα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Και ούτε μπορέσαμε να αποφύγουμε το επιφαινόμενο του σημαντικού πληθωρισμού, ο οποίος επήρθε εξαιτίας του COVID και του πολέμου, και τον οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε και βλέπουμε τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, τις αυξήσεις στα αυτοκίνητα, τις αυξήσεις σε όλα τα είδη, τα οποία αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, ο οποίος είναι από τους πιο ευάλωτους Ευρωπαίους, και γιατί είναι πιο ευάλωτος, διότι ο μέσος μισθός του Έλληνα σε σχέση με ειδικά το Βόρειο Ευρωπαίο, από την λόγω του μνημονίου, απομειώθηκε αρκετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το κύριο πρόβλημα νομίζω ότι είναι η βιωσιμότητα, ότι είναι η καθημερινότητα, η οποία μεταφράζεται με την οικονομική δύναμη που έχει ο μέσος Έλληνας, και πιστεύω και πολύ σωστά λέει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η επόμενη κυβέρνηση, η πρώτη του τετραετία, ήταν αυτή η οποία σταθεροποίησε κατά τη γνώμη μας κάποια πράγματα τα οποία βρισκόταν σε μια ασταθή βάση επί ΣΥΡΙΖΑ, τα σταθεροποιήσαμε και τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα βήματα τα οποία θα έρθουν να κλείσουν την ψαλίδα μεταξύ του μέσου μισθού του Βορειοευρωπαίου και του μέσου μισθού του Έλληνα, για να μπορέσουμε κι εμείς κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έρχονται και τα οποία, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που είναι λίγο περίεργη, κύριε Βαρδάκη. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, δεν ζούμε ούτε στη δεκαετία του 60, ούτε στη δεκαετία του 70, τότε που είχαμε ένα πολύ πλούσιο, που είχαμε πολύ πλούσια κράτη στη Βόρεια Ευρώπη, τα οποία είχαν ένα σταθερό κοινωνικό κράτος, το πλήρωναν το κοινωνικό κράτος και το είχαν. Τώρα έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι διαφορετική. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει γίνει, έρχονται πάρα πολλοί μετανάστες, και καλά έρχονται. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία, άλλες συνθήκες ζωής. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους αποδεχτούμε, να τους ομογενοποιήσουμε στον τρόπο σκέψης μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφού επιλέγουν την Ευρώπη για να λειτουργούν, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πρέπει να ομογενοποιηθούν στο δικό μας τρόπο σκέψης. Και όλο αυτό όμως το σύστημα είναι λίγο ασταθές και ποτέ δεν είμαστε σίγουροι το τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
ο πρωταρχικός σκοπός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει στην επόμενη τετραετία της να αυξήσει το μέσο εισόδημα του Έλληνα για να κλείσει λίγο την ψαλίδα με τους βορειοευρωπαίους, νομίζω ότι είναι ένας για καλό σκοπό. Γνωρίζω ότι απαντάτε και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα και αναρωτιέμαι αν τα πάσης φύσεως πας και κατηγοριών αυτών επίλυσαν τα προβλήματα αποτελεσματικά της ακρίβειας ή έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Κοιτάξτε κύριε Βαρδάκη, ειδικότατος, δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να σας απαντήσω σε αυτά τα θέματα, ούτε είμαι ο πλέον ειδικός για να σας πω τις λύσεις για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαρκέστερε μου σε αυτά. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα πας, όλα αυτά τα βοηθήματα τα οποία έδωσε ουσιαστικά η κυβέρνηση προς τους Έλληνες και κυρίως προς τους μη κατέχοντες, δηλαδή στους ανθρώπους, για να θυμούμε τις παλιές λέξεις, ειδικά δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι βρισκόταν σε μια οικονομική αδυναμία, αυτά τα βοηθήματα είναι ενέσεις που γίνονται τη στιγμή εκείνη. Δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα να λυθεί με μία κίνηση. Εμείς κάνουμε μικρά σποτ, μικρά βήματα, τα οποία βοηθούν και αυτή είναι η σκέψη και η κατεύθυνση της κυβέρνησης. Σαφώς βοήθησαν, από ό,τι ακούω προσπαθούν να τα αντιγράψουν και άλλες χώρες, όχι όμως πιθανά στο βαθμό τον οποίο θα επιθυμούσαν όλοι οι Έλληνες. Και ειδικά οι ευάλωτοι και ειδικά οι άνθρωποι που παίρνουν 700 και 800 ευρώ το μήνα. Όμως σαφώς και βοήθησαν. Έχουμε αυτή τη στιγμή όμως και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Έχουμε τον τρόπο λειτουργίας των μικροεπιχειρήσεων, οι οποίες πια δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Έχουμε τον τρόπο, εμείς ας πούμε εδώ πέρα στον τουρισμό, κύριε Βαρδάκη, που το καλοκαίρι πολύ δύσκολα όλες οι ξενοδοσιακές επιχειρήσεις θα βρουν εργαζόμενους. Είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει πια η ελληνική οικονομία, τα οποία νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη πολιτική σκέψη και πολιτική στόχευση. Και πιστεύω ότι το 27-28, όταν η κυβέρνηση θα παραδώσει, που θα βγει από τις εκλογές το 23, που εντόνως πιστεύω ότι θα είναι, ειδικά στις δεύτερες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο, άρα θα εφαρμόσει στο 100% το πρόγραμμα το οποίο θα έχει πει στον ελληνικό λαό, νομίζω ότι θα έχουμε φτάσει πιο κοντά στο Βορειοευρωπαίο. Οικονομικά εννοώ, άρα αυτά τα πας. Τα πάσεις δεν θα πολύ χρειάζονται, γιατί πια θα έχουμε μια ενεργητική οικονομία που θα παράζει πλούτο και δεν θα χρειάζεται να έχουμε τόσο πολύ τον κρατικό παρεμβατισμό με αυτού του είδους τις βοήθειες. Προβλέπετε, διαβλέπετε ότι θα έχουμε κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές ή θα βγουν? Όχι. Πιστεύω ότι θα γίνουν και οι δεύτερες εκλογές, όπου θα βγει η κυβέρνηση, θα είναι η Νέα Δημοκρατία με απόλυτη πλειοψηφία. Με ρυθμιστεί το ΠΑΣΟΚ, λέτε? Θα σας πω. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα σαφές προβάδισμα, σαφέστατο προβάδισμα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εμφανές στη χώρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός οργανισμός ο οποίος, βγάζω έξω το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ και αυτό έχει σαφή πολιτική άποψη, η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός οργανισμός αυτή τη στιγμή στη χώρα που έχει τον σαφέστερο πολιτικό άξονα σκέψεις, το σαφέστερο πολιτικό άξονα λειτουργίας. Είναι σαφές αυτό και αυτό το πράγμα και ο πολιτικός άξονας αυτός λειτουργίας μεταφράστηκε και με πράξεις οι οποίες έγιναν την προηγούμενη τετραετία. Μπορεί κάποια πράγματα να μην γίνανε τόσο γρήγορα. Και πάλι έχουμε δικαιολογία, διότι μας έτυχε ο COVID, μας έτυχε ο πόλεμος, μας έτυχε μετά το επιφαινόμενο του πληθωρισμού από αυτά τα δύο οικονομικά φαινόμενα τα οποία συνέβησαν. Όμως παρόλα αυτά είχαμε συγκεκριμένη πολιτική στόχη και πιστεύω ότι αυτό θα αποδοθεί, θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και φυσικά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής θα είναι ο προάγγελος της νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπώσει και αυτό στις δυνάμεις του, δεν το συζητάω, παρότι νομίζω ότι οι εκλογές αυτές και οι δύο μαζί θα είναι ένας πόλεμος ημέν και η ΔΕ, πολιτικός πάντα μιλάμε πόλεμος, εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει χάος αυτή τη στιγμή, πολιτικό χάος, με την έννοια ότι αλλιώς τι θέλουμε εμείς στη χώρα, αλλιώς τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς βλέπουμε εμείς τη χώρα στα επόμενα 20 χρόνια, αλλιώς τη βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αλλιώς θέλουμε να κινηθεί η οικονομία, είμαστε σαφείς ότι πρέπει η οικονομία και η κοινωνία να κινηθεί με φιλελεύθερες
με φιλελεύθερους άξονες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι το θέλει αυτό. Και οι φιλελεύθεροι άξονες, στους οποίους εμείς επιθυμούμε, δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ακυρώσουμε το κοινωνικό κράτος το οποίο υπάρχει και το οποίο πιστεύουμε ότι είναι και αυτό προβληματικό, αλλά έδειξε σαφώς και η διοίκηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι δείχνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το κοινωνικό κράτος, το οποίο πιστεύω ότι στην προηγούμενη τετραετία το ενίσχυσε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά, κύριε Βαρδάκη, δεν ξέρω, δεν είναι μετρημένη δύναμη. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ότι του λείπει ο πολιτικός άξονας λειτουργίας. Αν αυτή τη στιγμή με ρωτήσετε τι ακριβώς πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι είναι. Ακούω από τα ηγετικά του στελέχη να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ότι είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ξέρετε, η σοσιαλδημοκρατία πια δεν υπάρχει, κύριε Βαρδάκη. Η σοσιαλδημοκρατία υπήρχε στις πλούσιες χώρες της Βορείου Ευρώπης. Σήμερα, ακόμα και αυτές οι χώρες της Βορείου Ευρώπης δεν είναι πια τόσο πλούσιες που να έχουν ένα τόσο καλό κοινωνικό κράτος όσο είχαν πριν 30 και 40 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσει να συνομιλήσει με τον πολίτη, πρέπει πραγματικά να βρει μια επικοινωνία η οποία να είναι πάνω στα σύγχρονα δεδομένα. Και τα σύγχρονα δεδομένα λένε ότι το πολιτικό στίγμα είναι ένα μείγμα, ο πολιτικός άξονας λειτουργίας θα είναι ένα μείγμα και του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού. Παίρνουμε τα καλά και από τη μία θεωρία και από την άλλη και προσπαθούμε να τα κάνουμε πράξη για το Μέσο Έλληνα. Τελευταίο ερώτημα. Παίρνουμε τη θετική έκβαση των εκλογών για το πρόσωπό σας και είστε πλέον βουλευτής στο νομό Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Πού θα εστιάσετε αναφορικά με την κοινοβουλευτική σας δράση στα θέματα, στα προβλήματα του νομού Ηρακλείου? Κοιτάξτε να δείτε. Με τα περίπου 10 χρόνια, 12 που ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κοινά του νομού, αλλά και με τα κοινά της πόλης φυσικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η πόλη ενθυλακώνει τα 4 πέμπτα του νομού σε πληθυσμό. Τα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας και τα μεγάλα προβλήματα του νομού τα ξέρω πολύ καλά. Θα βοηθήσω όσο μπορώ στα τοπικά θέματα, ΒΟΑΚ, Καστέλη, φράγματα, επίπεδο ζωής στην πόλη του Ηρακλείου και στις δύο μεγάλους αστικούς θυλάκους που είναι αυτή τη στιγμή το Αρκαλοχώρι Καστέλη και την Πάκη Μοίρες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θα προσπαθήσω, ειδικά σε θέματα όπως είναι η υγεία, και απλώς βουλευτής να είμαι, να προσπαθήσω και εγώ να βάλω το δικό μου κομμάτι πάνω στην προσπάθεια την οποία θα κάνει η επόμενη ελληνική κυβέρνηση, που πιστεύω ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Γενικά θα ήθελα να μεταφέρω στο Κοινοβούλιο όλη τη γνώση την οποία έχω από τα 30 χρόνια που λειτουργώ καθημερινά και μάχημα μέσα σε διάφορα συστήματα, βασικά την υγεία, αλλά και τα πολιτικά συστήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης στον νομό Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πασπάτη, και θα έχουμε στο προσεχές διάστημα και πάλι την ευκαιρία να ξανασυνομιλήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εσάς, κύριε Βαρδάκη, και το News Hub.